Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, φιλοδοξώντας να συμβάλλω με τη σειρά μου στη σημερινή εκδήλωση της Τομαϊκής Οργάνωσης Σκανδιναβίας του Κόμματος, θέλω να μεταφέρω μία εικόνα των ιεραρχήσεων της αστικής τάξης της Δανίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην υποστημονική έρευνα στα πλαίσια του νέου Πράσινου Deal. Στη Δανία, αυτή τη στιγμή φοιτούν πάνω από 60.000 φοιτητές και 2.500 υποψήφοι διδάκτορες, αρκετοί εκ των οποίων μετανάστες, με τους περισσότερους να απασχολούνται στο πεδίο των φυσικών επιστημών και λιγότερο σε κλάδους όπως αυτό των κοινωνικών θεωρητικών επιστημών. Το στοιχείο αυτό αντικατοπτρίζει τις ανάγκες του κεφαλαίου σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε σημαντικούς κλάδους της δανέζικης οικονομίας, όπως είναι η ενέργεια, η ναυτιλία, το φάρμακο, τα logistics και άλλα, άρα εξού και η επένδυση από κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχειρηματικούς ομίλους προς αυτή την κατεύθυνση σε βάρος πάντα της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των επιστημών και γνωστικών αντικειμένων. Χαρακτηριστικό αυτή της τάσης είναι και το παράδειγμα του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης που το 2019, εν μία νυχτή, και με κυβερνητική απόφαση για μείωση 2% της χρηματοδότησής του, έκλεισε μία σειρά από τμήματα κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών και απέλυσε εκατοντάδες εργαζομένους. Τέτοιες κατευθύνσεις είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχούς αναίρεσης δικαιωμάτων που γνώρισε ο δανέζικος λαός τις προηγούμενες δεκαετίες, κάτω από τη δράση του εργατικού κινήματος στη χώρα και ιδιαίτερα κάτω από την πίεση που ασκούσε η ακτινοβολία των κατακτήσεων της εργατικής τάξης στη γειτονική Σοβιετική Ένωση. Σχετικά με την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη καμπάνια που διοργάνωσε το Πολυτεχνείο της Δανίας, όπου όρισε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2021 ως θεματικούς μήνες για την πράσινη ανάπτυξη και καλούσε όλους τους καθηγητές και ερευνητές να συμμετέχουν σε ένα δημόσιο διάλογο γύρω από την έρευνα που διεξάγουν για την πράσινη ανάπτυξη και με εξειδίκευση στο Green Deal στη Δανία. Γενικά, μάλιστα, επικέντρωσε τη θεματολογία γύρω από τις τεχνολογίες δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και γύρω από το πρόγραμμα Power to X. Το αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η μετατροπή της περίσσιας ισχύος, που προέρχεται κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα η αιωλική, σε κάποιο άλλο χρήσιμο προϊόν, όπως είναι για παράδειγμα τα καύσιμα ή άλλες χημικές ουσίες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία. Στην Ευρώπη γενικότερα, το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στην παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, όπως το υδρογόνο, με στόχο την αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα, ακολουθώντας και την προσπάθεια διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απεξάρτησή της από το ρώσικο φυσικό αέριο, ιδιαίτερα μετά από την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φλεβάρι-Μάρτιο του 2022 και τη νέα όξυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Πρωτοπόρες χώρες σε αυτή την κατεύθυνση είναι η Γερμανία και η Γαλλία και τις ακολουθούν πιστά υπόλοιπες χώρες όπως η Δανία, Σουηδία, Ολλανδία και άλλες. Στην ίδια τη σελίδα του Πολυτεχνείου της Δανίας, μάλιστα, αναγράφεται ότι οι απαραίτητες διαδικασίες που εμπίπτουν στα πλαίσια του προγράμματος είναι γνωστές εδώ και καιρό, ωστόσο το κόστος και αποδοτικότητα των τεχνολογιών αυτών δεν επιτρέπουν προς το παρόν την επικερδή ένταξή τους στην αγορά. Στα πλαίσια αυτά, η Δανέζικη κυβέρνηση ενέκρινε το 2019 δύο πακέτα συνολικού ύψους 17,1 εκατομμυρίων ευρώ για την ανίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης των ερευνών κατά παραγγελία του Μεγάλου Κεφαλαίου. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα της στενής σύνδεσης της εκπαίδευσης στη Δανία με την προώθηση των αναγκών του κεφαλαίου στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης είναι και η πρωτοβουλία του Πολυτεχνείου της Δανίας να εντάξει από το 2020 ως υποχρεωτικό για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες, ανεξαρτήτως του επιστημονικού τους πεδίου, μάθημα σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, Sustainability Evaluation and Communication. Να σημειωθεί ότι κανένα άλλο μάθημα δεν είναι καθολικά υποχρεωτικό για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του Πολυτεχνείου, ούτε καν μαθήματα στα οποία ο υποψήφιος διδάκτορας διδάσκεται πώς να συντάξει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό κείμενο. Διαβάζοντας την περιγραφή του μαθήματος, σημειώνουμε. Στόχος του μαθήματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι να εξοπλίσει τους νέους επιστήμονες και μηχανικούς με τα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη και τη διεξαγωγή έρευνας με άξονα τους 17 στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι όμως αυτή όλη η αλήθεια? Όπως αναγράφεται και στη συνέχεια της περιγραφής του μαθήματος, ένας από τους βασικούς στόχους του μαθήματος είναι η εκπαίδευση και η εξοικείωση των νέων επιστημόνων μηχανικών στην αποτελεσματική επικοινωνία και προώθηση ζητημάτων σχετικά με το ρόλο της επιστήμης στον εκδημοκρατισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο δημόσιο διάλογο.
πώς δηλαδή το Πανεπιστήμιο θα παράγει από φύτους επιστήμονες μηχανικούς που θα είναι σε θέση στο μέλλον να υποστηρίξουν επιχειρηματολογώντας τις όποιες επιχειρηματικές, επενδυτικές και όχι μόνο πράσινες πρωτοβουλίες του εκάστοτε μονοπωλιακού ομίλου, δίνοντάς τις αποτελεσματικά με το κατάλληλο επιστημονικό μανδύα και ανάλογο πανεπιστημιακό κύρος. Ωστόσο, οι στρατηγικές της αστικής τάξης της Δανίας και εμπλοκή εταιριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προωθούνται ήδη από τα προπτυχιακά χρόνια. Ένα παράδειγμα είναι το Green Challenge, ένα ετήσιο συνέδριο που ξεκίνησε το 2017, στο οποίο φοιτητές, κυρίως προπτυχιακοί αλλά και μεταπτυχιακοί, καλούνται να παρουσιάσουν και να διαγωνιστούν σε ένα project βασισμένο στις αρχές της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης. Βέβαια, κάθε άλλο παρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα έχει το συγκεκριμένο συνέδριο, μιας και αποτελεί μια ετήσια φιέστα για σημαντικές εταιρείες της χώρας που καλούνται να συμμετέχουν, είτε συνεργαζόμενοι σε projects με ομάδες φοιτητών, είτε ως σπόνσορες, είτε ως κριτές σε αυτό το συνέδριο, προωθώντας η κάθε μία το δικό της στρατηγικό σκοπό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα μας, η ΚΝΕ, τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος στο εξωτερικό, πρωτοστατούμε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στην αναζωογόνηση του κομμουνιστικού κινήματος, στον πλευρό των κομμουνιστών στις χώρες που ζούμε, για την οργάνωση των εργαζομένων σε σύγκρουση με τις κυβερνήσεις και την αστική τάξη. Με τη σειρά μας, λοιπόν, και στη Δανία, θα δώσουμε τη μάχη αυτή, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι και η αποκάλυψη του αντιλαϊκού χαρακτήρα των σχεδιασμών και μεθοδεύσεων της αστικής τάξης σε κάθε χώρο που ζει, εργάζεται και σπουδάζει ο λαός, η εργατική τάξη και τα παιδιά της, αλλά και η προβολή της ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης πρότασής μας για ένα πανεπιστήμιο που δεν λειτουργεί στη βάση του κέρδους, αλλά με γνώμονα τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και δυνατότητες της εποχής σε μια αντίστοιχη κοινωνία αυτή του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.